Προχωράμε εμείς. Κληρονομιά. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μιλάει για τις φοβίες της. Στο Μιχάλη Κεφαλογιάννη. Φοβίες του. Φοβίες του, ναι. Στο Μιχάλη Κεφαλογιάννη, στην εκπομπή Όλα για την Υγεία μου που θα μεταδοθεί αύριο στις 5 και 10 από το ΜΕΚΑ. Τι φοβίες δηλαδή μπορεί να έχει. Ό,τι φοβίες έχει ο Μιχάλης, τις λέει όλες. Έχει πολλές. Πολλές. Το... Τι είδους, είναι... Αγία, τι φοβίες έχει. Αγοραφοβία, κλειστοφοβία, ψωφοβία, πετοφοβία, αραχνοφοβία. Ζετοφοβία δεν έχει όμως. Για να δούμε. Γαμοφοβία. Μιχάλη, να πω ότι βρισκόμαστε στον 8ο όροφο ενός ξενοδοχείου, έχουμε θέα την Αθήνα, και ότι για τους φιλεθέτες που δεν το είδαν, ανέβηκες με τα πόδια. Ενώ ανέβηκες από τις σκάλες και όχι με το ασανσέρ. Ανέβηκα όντως με τις σκάλες και νομίζω ότι με έβαλες να αντιμετωπίσω ένα από τους μεγαλύτερους μου φόβους. Δεν μπαίνεις στο ασανσέρ για ποιο λόγο? Δεν μου αρέσει, δεν αισθάνομαι βολικά, δεν αισθάνομαι άνετα σε κλειστούς χώρους. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που το οποίο ζούμε κάθε φορά που χρειάζεται να κάνουμε συναυλίες στο εξωτερικό, κυρίως στην Αμερική όπου τα κτίρια είναι πανύψηλα. Όταν μου είπες ότι έχεις κλειστοφοβία, λέω καλά και πώς τραγουδάει. Σε μαγαζιά που είναι κλειστά, δηλαδή είναι λίγο, ξέρεις. Στην συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει η αγάπη του κόσμου και που είναι τόσο σφοδρή και όμορφη που τα καταρρύπτει όλα αυτά. Τα καταρρύπτει όλα, το ξεχνάς. Να, είναι ένας τρόπος θεραπείας ενδεχομένως και αυτός. Δεν πώς δεν είναι. Η μουσική με έσωσε από πολλές κακές στιγμές. Μου έλεγες ότι μία από τις άλλες μεγάλες φοβίες σου είναι η πετοφοβία, αυτό που να μπει στο αεροπλάνο. Κατά τη διάρκεια ενός αεροπορικού ταξιδιού στη Σλοβενία, ήταν μια πολύ άσχημη πτήση που τέλος πάντων σημάδεψε και άλλαξε τη ζωή μου. Αυτό πώς ξεπεράστηκε, με δική σου προσπάθεια ή σε βοήθησε ένα άνθρωπο το περιβάλλον σου? Στην αρχή προσπάθησα από μόνος μου, διαβάζοντας βιβλία, παίρνοντας συμβουλές, ρωτώντας φίλους και γνωστούς, μήπως βρω την άκρη μόνος μου, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν είχαν αποτέλεσμα και αποφάσισα εν τέλει να απευθυνθώ σε κάποιον ειδικό. Σήμερα έχεις ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό τις φοβίες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τις έχεις νικήσει όμως. Νομίζω σε ένα μικρό βαθμό δεν μας ενοχλεί καθόλου να υπάρχουν εκεί έτσι για να μας θυμίζουν ότι είμαστε τρωτοί και ευάλωτοι. Ωραίο είναι αυτό, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ναι, δεν είμαστε παντοδύναμοι. Άρα με βοήθησε. Πολλές φοβίες ο Μιχάλης. Πέτυχε πια να ζέτα. Κατάφερε κάπως να τις ξεπεράσει, όχι βέβαια ολοκληρωτικά. Γιατί οι φοβίες έχουν κάνει και με τη δουλειά του που έχει όλες. Πάντω, εγώ πιστεύω ότι επειδή όλοι έχουμε περάσει κάποιες περιόδους ζωής μας με φοβίες, ότι μόνοι μας πρέπει να ανεβάζουμε τα όρια μας για να τις ξεπερνάμε. Δηλαδή, τι φοβία είχα? Τι φοβία είχα εγώ? Το αεροπλάνο, α πούμε. Είχα φοβία με το αεροπλάνο. Και τελικά πώς το ξεπέρασες? Πέταξα με μαχητικό. Λόγω ρεπορτάζ που έχει κάνει. Κάνει συμπεριφορισμό εσύ, ενώ οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να πούνε. Δηλαδή, α πούμε, πήγα στο μάκρο και δεν είχε διοριστεί. Δηλαδή, μαχαίρι, σκόπηκε. Δεν μου κόπηκε μαχαίρι, αλλά θεωρώ ότι δηλαδή, βάσει των πιθανότητων να πάθει κάτι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, αλλά πού να βρούμε εμεί ένα μαχητικό να πετάξουμε τώρα? Γιατί εσύ είχε φοβία. Ένα μήνυμα. Α πούμε, μετά είχα φοβία με τη βαθιά θάλασσα. Θεώρησα ότι όταν είμαι σε βαθιά θάλασσα θα έρθει καρχαρία να με φάει. Εσύ δεν είσαι δελφίνη, Γιώργο. Είσαι καλό με ζέστη. Για το χρώμα. Τι? Είσαι καλό με ζέστη. Ναι, θα φάει πολύ. Και μετά γίνεσαι τελειωμένο. Το ξεπέρασε και αυτό. Ναι, πάω και κολυμπάω. Θα με φάει φυσικά. Μάλιστα. Πολύ ωραία εκπομπή. Πότε θα. 5 και 10 αύριο, Σάββατο. Πολύ ωραία. Και περνάμε στο Γρηγόρη Αυναούτο. Ειδικός...